Γεια σας, αυτό είναι το εισαγωγικό βίντεο μια σειράς από βίντεο που θα ασχοληθούν με το format που λέμε ενός υπολογιστή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα κάνουμε format σε έναν υπολογιστή σχετικά καινούριο, ο οποίος ήδη περιέχει Windows προεγκατεστημένα, περίπου όπως θα τον αγοράζετε από ένα κατάστημα. Και σκοπός του βίντεο είναι, χωρίς να μπαίνει σε πολύ τεχνικές λεπτομέρειες και μεγάλη αυστηρότητα στον τρόπο που θα πούμε τα πράγματα, αυτό απευθύνεται στους πληροφορικάριους που ενδεχομένως να δουν το βίντεο και να έχουν κάποια σχόλια για τις τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτές, το δηλώνω εξ αρχής, για να μην κουράζεστε με σχόλια. Σκοπός μας λοιπόν είναι ο εξής: να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που θέλουν, από απλοί χρήστες υπολογιστή, κινητού, Instagram, Facebook, παιχνιδιών online, frontline, LOL και άλλων ναρκωτικών, να αποκτήσουν μια σχετική γνώση του πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, το σύστημα βασικά του υπολογιστή, και να ίσως βοηθήσουμε λίγο στην αποτοξίνωσή τους. Η λέξη format είναι μια σχετικά γνωστή λέξη σε όσους έχουν υπολογιστή. Για τα κινητά η αντίστοιχη είναι που κάνουμε factory reset. Είναι το αντίστοιχο πράγμα στα κινητά. Εμείς θα μιλήσουμε για υπολογιστή. Στα κινητά τα πράγματα είναι αρκετά πιο περιορισμένα, αλλά αυτά που συμβαίνουν είναι αντίστοιχα. Καταρχήν λοιπόν θα σας κάνω μια εισαγωγή στα μέρη του υπολογιστή. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, το ποντίκι, είναι το ποντίκι του XFCE, ενός είδους Linux, στο οποίο γράφω εγώ αυτά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν για μια βασική εισαγωγή. Τα μέρη του υπολογιστή. Τα μέρη του υπολογιστή, εδώ στο αντίστοιχο Excel του Linux, τα έχω βάλει με μια δικιά μου κατηγοριοποίηση, η οποία μπορώ να πούμε ότι είναι σχετικά αυθαίρετη, έτσι, αλλά νομίζω αρκετά λογική. Ο υπολογιστής λοιπόν χωρίζεται καταρχήν σε hardware, υλικό, συσκευές και software. Hardware είναι αυτό που μπορούμε να πιάσουμε, το υλικό, πραγματικά κυριολεκτικά υλικό, ενώ το software είναι τα 0 και 1, αυτά τα πράγματα που μπαίνουν σε στικάκια, σε δίσκους και κυκλοφορούν γύρω-γύρω. Τα MP3, τα βίντεο, κουλουπού-κουλουπού, ό,τι δεν μπορούμε να πιάσουμε, ονομάζεται software. Πάμε στο εύκολο κομμάτι του hardware. Το χωρίζουμε έτσι ψηλοαυθαίρετα σε εξωτερικές και εσωτερικές συσκευές. Ο λόγος που μία συσκευή εν γέννη είναι εξωτερική είναι γιατί χρειάζεται να έχει μία επαφή με τον χρήστη. Όταν λέμε χρήστη, εννοούμε τον άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί, τον υπολογιστή. Όσες συσκευές δεν χρειάζονται να έχουν επαφή με τον χρήστη είναι γενικά εσωτερικές. Εξαιρούμενοι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, η κεραία του ασύρματου δικτύου που μπορεί να είναι εξωτερική για να πιάνει καλύτερα. Οι εξωτερικές συσκευές, οι οποίες είναι και οι πιο οικίες γιατί τις βλέπουμε συνέχεια, χωρίζονται σε εισόδου και εξόδου. Εισόδου εννοούμε όταν μια συσκευή χρησιμοποιείται για να βάλει στοιχεία στον υπολογιστή από τον έξω κόσμο, ενώ εξόδου είναι όταν είναι για να βγάλει στοιχεία, να παρουσιάσει στοιχεία από τον υπολογιστή προς τον έξω κόσμο. Φυσικά, εισόδου είναι το γνωστό πληκτρολόγιο, το ποντίκι, η κάμερα η οποία παίρνει εξωτερική εικόνα και την κάνει software ουσιαστικά, μικρόφωνο, ένα σκάνερ που σκανάρει, ο σαρωτής που σκανάρει έγγραφα. Μπορούμε να έχουμε και fingerprint sensor, δηλαδή για δακτυλικό αποτύπωμα, που είναι και της μόδας σιγά σιγά. Αυτά τα γαλάζια που έχω εκεί πέρα κάτω, light sensor, GPN sensor και accelerometer, κυρίως βρίσκονται στα κινητά. Και μπορούμε να έχουμε και χειριστήρια παιχνιδιών, για να μπορούμε να παίζουμε τα αγαπημένα μας παιχνίδια. Ενώ εξόδου είναι φυσικά η οθόνη ή ο προτζέκτορας
τα VR, virtual reality, τα φανταστικά γυαλιά, εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό το πράγμα, η μάσκα που δεν ξέρεις που βρίσκεσαι και που είσαι και μπορείς να σκοτωθείς κιόλας, πέσει από κάνα μπαλκόνι. Τα ηχεία, ο printer ο οποίος είναι ο αντίστροφος του σκάνερ, βγάζει έγγραφα έξω. Το χειριστήριο, ένα gamepad με δόνηση, είναι εκτός από εισόδου, είναι και εξόδου, γιατί με τη δόνηση αντιλαμβανόμαστε κάτι όταν τρακάρουμε, παραδείγματος χάρη, με το αυτοκινητάκι μας και τρέμει το gamepad. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι είναι κακό, μάλλον. Τα status LED είναι αυτά τα λεντάκια τα οποία υπάρχουν στον υπολογιστή μπροστά, στη φάτσα του, είτε laptop είτε όχι. Και μας λένε γενικώς τι συμβαίνει, άμα είναι ανοιχτός ο υπολογιστής, άμα δεν είναι, άμα διαβάζει το δίσκο, σκουλουπού, κουλουπού. Αυτά είναι τα σχετικά εύκολα. Οι εσωτερικές συσκευές λοιπόν τώρα είναι λίγο πιο κρυφές, γιατί είναι πιο μέσα στο κουτί, δεν φαίνονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το PSU, το Power Supply Unit, το τροφοδοτικό, το οποίο παίρνει τα 220 volt και τα κάνει άλλες τάσεις τις οποίες χρησιμοποιεί ο υπολογιστής. Παρένθεση, υπάρχουν τροφοδοτικά με 15 ευρώ 20 και υπάρχουν και τροφοδοτικά με 75, 80 και 100 ευρώ της ίδιας, των ίδιων βατ. Γενικά η πρότασή μου είναι, αν πάρετε κάποιον υπολογιστή σταθερό, κάποιο κουτί, να βάλετε ένα καλό τροφοδοτικό, γιατί οι παροχές ρεύματος στην Ελλάδα γενικώς είναι, πώς να το πούμε, όχι πολύ αξιόπιστες, και ένα καλό τροφοδοτικό μπορεί να σας γλιτώσει από μια υπέρταση το υπόλοιπο σύστημα. Καλύτερα να κάνει ένα τροφοδοτικό των 80 ευρώ παρά μια μητρική RAM και επεξεργαστής που μπορεί να κάνουν εύκολα 500-600 ευρώ. Άρα η επένδυση στο τροφοδοτικό στην Ελλάδα είναι μια καλή λύση. Εκτός βέβαια από ένα πολύ μπριζό φίλτρο που καλό είναι και αυτό να υπάρχει. Anywho, το motherboard είναι η βασική πλακέτα πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα υπόλοιπα. Ο επεξεργαστής είναι αυτός που κάνει τις πράξεις, simple είναι PDA. Η RAM είναι η μνήμη που θυμάται τι θα γίνει στην πράξη, τα στοιχεία που θα μπουν σε μια πράξη και τα στοιχεία που θα βγουν από μια πράξη. Ενώ ο σκληρός δίσκος είναι η μνήμη του υπολογιστή, η οποία λειτουργεί και όταν δεν έχουμε ρεύμα. Κατά τα άλλα έχουμε μια VGA, Video Graphics Adapter, κάρτα οθόνης για να βγάζει μια οθόνη στον υπολογιστή. Αυτό μπορεί να είναι ενσωματωμένο βέβαια στη motherboard. Κάρτες δικτύου, ψύκτρες, ανεμιστήρες, κουλουπού, κουλουπού. Τα κόκκινα που βλέπετε είναι τα απαραίτητα για να λέμε ότι έχουμε υπολογιστή. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε υπολογιστή χωρίς κάποιο είδος τροφοδοτικού, φορτιστή, άμα θέλετε, για το κινητό, ένα motherboard, κάποιον που να κάνει τις πράξεις και κάποιον που να θυμάται τα αποτελέσματα. Και τελικά έχουμε και ένα σκληρό δίσκο, ή θα μπορούσαμε και να μην είχαμε σκληρό δίσκο και να σώζουμε απευθείας σε κάποια δικτυακή συσκευή, που είναι λοιπόν ξεχωριστή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα απαραίτητα για να λέμε ότι έχουμε υπολογιστή σε οποιαδήποτε μορφή. Αυτά λοιπόν με το hardware. Πάμε στο software. Το software λοιπόν τώρα, το οποίο είναι πιο σκιώδες, γιατί δεν το έχουμε δει ποτέ και ούτε πρόκειται ποτέ να το δούμε, χωρίζεται στα εξής, τα προγράμματα και τα δεδομένα. Προγράμματα είναι αυτά που κάνουν μια δουλειά, κάτι που κάνει μια δουλειά, ενώ δεδομένα είναι αυτά που βγαίνουν από τη δουλειά που γίνεται. Παραδείγματος χάρη, το Word είναι ένα πρόγραμμα το οποίο φτιάχνει αρχεία κειμένου. Το αρχείο κειμένου είναι ένα δεδομένο του Word. Γράφω λοιπόν το κειμενάκι μου, το σώζω σκληρό δίσκο και έτσι έχω ένα έγγραφο κειμένου το οποίο είναι δεδομένα. Ενώ το πρόγραμμα που το έφτιαξε είναι το Word ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Για την ακρίβεια, το Word είναι εφαρμογή και όχι λειτουργικό σύστημα. Είναι ο επόμενος διαχωρισμός. Τα προγράμματα λοιπόν χωρίζονται σε λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές. Λειτουργικά συστήματα λοιπόν είναι τα γνωστά Windows, Android, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Τα ξέρετε τις λέξεις. Αυτά λέγονται λειτουργικά συστήματα. Χωρίς αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι εφαρμογές. Τα λειτουργικά συστήματα δηλαδή ουσιαστικά είναι το πρώτο κομμάτι, μάλλον να μην πω το πρώτο, είναι το κομμάτι του software μεταξύ του hardware και των
εφαρμογών. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν θέλω να εκτυπώσω εγώ κάτι από ένα Word, το Word θα ζητήσει από τα Windows να τυπώσουν αυτό που τους στέλνει. Και έτσι λοιπόν το operating system είναι και αυτό, το λειτουργικό σύστημα είναι και αυτό με κόκκινο, γιατί είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει το hardware. Τα λειτουργικά συστήματα χωρίζονται σε ελεύθερα ή ανοιχτά ή και ανοιχτά, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Παραδείγματος χάρη το Linux, το Android και ενδεχομένως και άλλα πολλά. Αυτά είναι τα πιο γνωστά. Και τα πληρωμένα ή κλειστά, που τώρα πια δεν είναι πια πληρωμένα, κλειστά παραμένουν να είναι. Mac, Windows, iOS, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Αυτά είναι μια βασική διαφορά μεταξύ κλειστών και ανοιχτών. Είναι η εξής. Κλειστό είναι ένα λειτουργικό σύστημα στο οποίο δεν μπορώ να δω τον κώδικα ο οποίος είναι γραμμένος μέσα, πώς έχει γραφτεί ο κώδικας. Είναι δηλαδή μόνο σε κώδικα μηχανής, εκτελέσει μορφή και μπορεί να το καταλάβει μόνο ο υπολογιστής και να τρέξει, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, αλλά δεν μπορώ να ξέρω πώς γίνεται η δουλειά που γίνεται μέσα και τι ακριβώς κάνει. Ενώ ανοιχτά συστήματα είναι αυτά στα οποία μπορώ να δω τον κώδικα. Αν είμαι προγραμματιστής λοιπόν και ξέρω να διαβάζω κώδικα, μπορώ ακριβώς να δω με ποιο τρόπο κάνει αυτό που κάνει. Άρα λοιπόν μπορώ να ελέγξω καλύτερα τα ανοιχτά, ότι κάνω τη δουλειά για την οποία τα έχω πάρει, ενώ στα κλειστά δεν έχω ιδέα πώς γίνονται τα πράγματα εκεί μέσα. Είναι ένα μαύρο κουτί και δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Προφανώς, νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι τα ανοιχτά είναι καλύτερα από τα κλειστά για τον χρήστη. Και είναι και τσάμπα. Οι εφαρμογές, εν πάση περιπτώσει, εξαρτώνται από το τι λειτουργικό σύστημα έχω. Παραδείγματος χάρη, κάποιες εφαρμογές είναι ο Chrome, ο Internet Explorer που υπάρχει μόνο για Windows, το Skype που υπάρχει για διάφορες πλατφόρμες, Linux, Windows, Mac, iOS, και πάντα άμα μπείτε να κατεβείτε μια εφαρμογή, πάντα. Συνήθως όταν πάντα μπείτε να κατεβάσετε μια εφαρμογή, σας ρωτάει για ποιο λειτουργικό σύστημα την θέλετε. Παραδείγματος χάρη, να ανοίξω εδώ πέρα ένα Firefox, έχω διάφορα πράγματα να σας δείξω. Άμα πάω, ας πούμε, στο Skype παράδειγμα, να κάνω download Skype και θα με ρωτήσει για Windows, για Mac OS X ή για Linux το θέλεις. Και εδώ, επειδή βλέπω ότι είμαι σε Linux, θα κατεβάσω το Linux. Οπ, ναι, δεν θα κατεβάσω το Linux. Ναι, συγχώραμε. Έχει και τις άλλες περιπτώσεις και με ρωτάει τι μπορώ να βάλω. Linux, βλέπω ότι έχω 1, 2, 3 επιλογές, γιατί υπάρχουν πολλά διαφορετικά Linux. Μην αγχώνεστε, κανένα πρόβλημα. Γυρνάμε λοιπόν πίσω. Αυτά είναι λοιπόν το βασικό μας κομμάτι.